Κάτι γίνεται πάλι σήμερα στα μάλια. Τι? Κύριε Μαρκογιαννάκη, κύριε Παναγιώτη Μαρκογιαννάκη, τι γίνεται σήμερα στα μάλια? Καλημέρα. Με τη δική σου δύναμη, λέει, περνώ την κάθε μέρα. Εσύ είσαι η καληνύχτα μου και η πρώτη καλημέρα. Να σε καλά, καλημέρα πάνε, σε όλους τους ακροατές, καλημέρα Γκέλα, καλημέρα σε όλο το νόμιμο του Crete TV. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε το βήμα να ενημερώσουμε τον κόσμο τι κάνουμε και εμείς σήμερα στα μάλια. Ναι, κάνετε πολλά εσείς. Σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη. Αν δεν τσικνήσεις την Τσικνοπέμπτη, πρέπει να πας να ξεκουρασίσεις, να πας στο σπίτι σου. Είμαστε έτοιμοι για να φροντίσουμε τη διαχέδαση του κόσμου. Μας έχει πήξει από τα προβλήματα και από τις υποχρεώσεις. Mm-hmm. Και εμείς σήμερα στα μάλια είμαστε υπεύθυνοι να τον εχαλαρώσουμε, να φάμε, να πιούμε σωστά και όμορφα και νηστική να κοιμηθούμε. Δεν κοιμηθούμε νηστική, αλλά τέλος πάντων, το λέει το ρητό. Mm-hmm. Τι κάνουμε? Συνέχισε. Εσύ, αγαπητέ μου, να μας πεις τι κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το Μαλλιώτικο Καρναβάλι δεν είναι μόνο Τσικνοπέμπτη. Είναι πολλές και διάφορες εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες και για όλα τα βαλάντια. Μα γι' αυτό σήμερα είπα ότι κάνετε μόνο πολλά. Για την Τσικνοπέμπτη. Ναι. Η Τσικνοπέμπτη, λοιπόν, σήμερα στα Μάλια έχουμε ξεκινήσει ήδη την οργάνωση, αλλά θα ξεκινήσουμε 7 με 9 για τις μικρές ηλικίες από 2 χρονών μέχρι 14-15. Mm. Θα έχουμε πολλές παράλληλες δράσεις με θεατρικά παιχνίδια, με κλόουν, με ταχυδακτυλουργούς, με μπουρμπουλήθρες, με προγράμματα, με face painting, και μέχρι τις 9 η ώρα οι μικροί μας φίλοι μπορούν να διασκεδάσουν στην κεντρική πλατεία των Μαλλίων. Mm-hmm. Όταν εμείς λέμε κεντρική πλατεία στα Μάλια, επειδή κακά τα ψέματα, οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα Μάλια δεν έχουν κεντρική πλατεία, απλώς είναι μπροστά στην εκκλησία. Mm-hmm. Δεν έχουμε καμιά μεγάλη φαντασμαγωρική πλατεία. Ο σκοπός είναι να την κάνουμε και αυτή, αλλά πάμε παρακάτω. Έχει ο Θεός. Ναι, είναι η πρώτη πλατεία μπροστά στην εκκλησία, όπως λέει, στο πρώτο σταυροδρόμι. Στη μεγάλη μας εκκλησία μπροστά, στο μεγάλο φωτιστικό που λέμε εμείς στο δρόμο. 7 με 9 λοιπόν έχουμε τις παράλληλες δράσεις για τη μικρή ηλικία, και από τις 9 η ώρα θα συγκεντρωθούμε όλοι από 2 χρονών μέχρι 152. Το θέμα των ενδυμασιών που θα φορούμε θα είναι θέματα από όλα τα παλιά καρναβάλια στα Μάλια, δηλαδή από το 2023 και πριν. Αχα. Θα συγκεντρωθούμε όλοι μαζί, θα έχουμε τους ξυλοπόδαρους, θα έχουμε τα μπαλόνια μας, θα έχουμε την όρεξή μας και θα κάνουμε μια βόλτα στο χωριό, στα Μάλια, για να ξεσηκώσουμε τα Μάλια. Θα κάνουμε μια μίνι παρέλαση στον κεντρικό δρόμο και μετά θα καταλήξουμε ξανά στην ίδια πλατεία, που η Οργανωτική Επιτροπή έχει φροντίσει να έχουμε περίπου 8 με 10 ψησταριές. Θα έχουμε σουπάκια σε συμβολική τιμή, θα έχουμε μπύρες αναψυκτικά και θα έχουμε και ένα πολύ καλό DJ για να μας διασκεδάσει. Είναι ο DJ Πόλο, που έρχεται από την Αθήνα με τεράστια εμπειρία στα μεγάλα κλαμπς και τα μεγάλα μπαρ. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα θα χορέψουμε, θα πιούμε σε λογικές διαδικασίες και θα πάμε στα σπίτια μας για να ετοιμαστούμε. Μετά την Τσικνοπέμπτη μας θα έχουμε την παρουσία μας στο Καστρινό Καναβάλι την Κυριακή, mm-hmm, που μας έρχεται, 10 του μηνός. Ναι. Το Καστρινό Καναβάλι θα πάρουμε κάποια αντιπροσωπευτικά πολυεστερικά άρματα, τα οποία είναι με την τεχνογνωσία των πατρινών, αλλά πλέον είναι ιδιοκτησία και κατασκευή των λιωτών. Και επίσης στο καρναβάλι, το Καστρινό Καρναβάλι, θα μας διασκεδάσει η Βασίλισσα της Διασκέδασης, που θα φιλοξενήσουμε η Αναστασία Ιουσέφ, που θα χορέψει μαζί μας και θα χορέψει για τους Ηρακλειώτες, βέβαια. Μάλιστα. Και μετά η τελική ευθεία, το Σαββατοκύριακο το επόμενο, που θα είναι οι απόκριες, από βραδύ στο Σάββατο το βράδυ 16 του μηνός, θα έχουμε το πάρτι, το οποίο ονομάζουμε εμείς Αγγλιστή Light Me Up. Θα γίνει πρώτη φορά στα λαό. Για ξαναπες το. Με έδερνε η μάνα μου και εμένα και έμαθα τα αγγλικά. Δεν ήμουν στη Μεσαράση μοίρες. Light Me Up, δηλαδή άναψέ με τα φωτάκια. Θα βάλουμε μαύρα ρούχα όλοι. Θα έχουμε και έχουμε ήδη προμηθευτεί εκατομμύρια φωτάκια, τα οποία δουλεύουν με μπαταρία. Και θα κάνουμε μια νυχτερινή φωτεινή παρέλαση στην κεντρική οδό των Μαλλίων. Είναι ένα πρωτόγνωρο επιχείρημα για μας. Θέλαμε να το κάνουμε το 2020, που δυστυχώς το καρναβάλι ακυρώθηκε λόγω του κορονοϊού. Φέτος ήρθε η ώρα να πραγματοποιήσουμε. Θα είμαστε περίπου 1.000 με 1.500 καρναβαλιστές, θα φοράμε μαύρα ρούχα, θα κλείσουμε όλα τα φώτα και των καταστημάτων και του δημοτικού φωτισμού στα Μάλια, στον κεντρικό δρόμο, θα περάσουμε να έχουμε μαύρα ρούχα και θα έχουμε εκατομμύρια φωτάκια πάνω μας. Μάλιστα. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πάει στα Μάλια, αν κατάλαβες καλά. Είναι μια χαρά, γιατί, κοίτα, το είπε στην αρχή η Παναγιώτη Μαρκογιαννάκη, ότι
Χρειαζόμαστε να γελάσουμε. Έχει πολλά ο καθένας από εμάς που κουβαλάει στην καθημερινότητά του. Χρειαζόμαστε να διασκεδάσουμε. Όχι, ρωτάει η Κατερίνα, σήμερα για τα φωτάκια, όχι. Για την νυχτερινή παρέλαση 17-16 του μήνα. 16 του μηνός, παραμονή του μεγάλου καρναβαλιού. Θα έχουμε το πάρτι. Εμείς το. Μην μπερδεύετε με τα φωτάκια, μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Light me up. Μια χαρά. Λοιπόν, εγώ κρατάω το σημερινό. Αυτό που είπες επίσης είναι πολύ σημαντικό, ότι διασκεδάζουμε, αλλά με χαρά φροντίζουμε και όποιος το καταφέρει, αυτό είναι το καλύτερο δυνατό, να γυρίσουμε όλοι χαρούμενοι στα σπίτια μας. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα και το μεγάλο ζητούμενο. Θέλουμε να περάσουμε καλά και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, και αυτό πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να γνωρίζεις το εξής. Λέει η καλύτερη Μαντινάδα και η Αγνανία μου, να τη γλεντίζεις, λέει, τη ζωή, μη λες δεν έχω χρόνο. Ζήσε τη γλυκιά στιγμή, μα αυτή πομένει μόνο. Ο καθένας άνθρωπος έχει ένα σταυρό και αναβαίνει το Γολγοθά του κάθε μέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν μέρες όμως που πρέπει να κλείσει τα παράθυρα, να κλείσει τις πόρτες, να κλείσει τα αυτιά και να πει τώρα διασκεδάζω για μένα και για τους φίλους μου. Έτσι. Συνεχίζει. Και φροντίζω να γυρίσω στο σπίτι μου και να είμαι καλά. Έχουμε για εκδώσει στο Μαλλιώτικο Καρναβάλι ένα ειδικό έντυπο, το οποίο σύμφωνα με τη χορηγία του Δήμου Χερσονήσου, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, και τον Δήμαρχο του Ζαγαλιά, τον Δοξαστάκη και όλο το Δημοτικό Συμβουλίο. Τον σας ευχαριστούμε, γιατί αν δεν ήταν ο Δήμος με τη μεγάλη οικονομική χορηγία για να πραγματοποιήσουμε το Μαλλιώτικο Καρναβάλι, ένα Μαλλιώτικο Καρναβάλι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ιδία ποσά ή με αυτοχρηματοδότηση. Σύμφωνα λοιπόν με τη χορηγία του Δήμου και σύμφωνα με την προτεραιότητα τη δικιά μας, έχουμε εκδώσει τον ειδικό οδηγό, τη βίβλο που λέμε εμείς, για τη σωστή χρήση του αλκοόλ. Και σε όλες τις εκδηλώσεις μας πρώτα μοιράζουμε το έντυπο και μετά ξεκινάμε την εκδήλωση. Λύσε μου μία απορία ακόμα. Τον τρόπο. Θα μου λύσει μία απορία ακόμα. Είπες ότι στην αποψινή βραδιά, με συγχωρείς που μιλάω στον ελληνικό, αλλά νιώθω μετά από τόσα χρόνια τόσο οικία που δεν μπορώ να το νιώθω πάω. Νιώθω ιδιαίτερος χαρούμενος που δεν έχουμε τις τυπικότητες στις απλές. Πες μου κάτι, είπες ότι απόψε οι στολές οι οποίες θα φορεθούν θα είναι στολές από τα προηγούμενα καρναβάλια. Για τους ανθρώπους οι οποίοι τις διαθέτουν. Οι υπόλοιποι μπορούν να ντυθούν ό,τι θέλουν, Οι υπόλοιποι μπορούν να ντυθούν ό,τι θέλουν. Όλος ο κόσμος και η περιοχή είναι απίστευτο πόσες στολές και πόσο όμορφες στολές έχει. Αυτός που θα έρθει να διασκεδάσει σήμερα. Πόσα χρόνια πάτε πίσω, πόσα χρόνια πάτε πίσω. Στολή, να μην βρει στολή. Ένα καπέλο να βάλει, ή θα πρέπει να γνωρίζει ότι όποιοι και να έρθουν σήμερα στο καρναβάλι μας θα πάρουν ένα αμυστικό φουλάρι, το οποίο θα αναφέρει Μαλλιώτικο Καρναβάλι 2024, και επίσης θα είναι πολύχρωμο, ώστε δεν χρειάζεται να βάλει τίποτα. Να έρθει να βάλει το φουλάρι μας και διασκεδάσουμε το φουλάρι μας. Πόσα χρόνια είναι δωρεάν πάτε πίσω. Το φουλάρι και να το δώσουμε ανανιστικό σε όλους. Παναγιώτη, πόσα χρόνια πάτε πίσω με τις στολές. 27 υπό τη σύγχρονη μορφή και 42 υπό τη μορφή πριν από κάποια ατυχήματα θανάτων στα Μάλια που σταματήσαν τα καρναβάλια που κάνανε οι παλιοί. Μάλιστα. Εύχομαι να είναι όλα καλά και εύχομαι πραγματικά όσοι βρεθούν απόψε στα Μάλια να το χαρούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό. Θέλουμε να τους διασκεδάσουμε όλους και να γλεντήσουμε, χωρίς να σκέφτονται όταν θα πάνε στο σπίτι τους τι βάσανα να αντιμετωπίσουν και πώς και τι και μα. Τρώμε, πίνουμε, χορεύουμε και τα άλλα άστα τα για αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Και εμείς ευχαριστούμε όλο τον ομιλητικό σας και εσένα και τον 94 και τη Νέα Κρήτη και το PTV. Είσαστε πάντα δίπλα μας από την πρώτη στιγμή, από το 1997. Το εκτιμούμε, σας αγαπούμε και σας εχρωστούμε όλων, να ξέρετε. Καλή διασκέδαση. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.